Ανατροπές μόνιμου χαρακτήρα στις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό όλων των εργαζομένων επιφυλάσσει το μεσοπρόθεσμο που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τόσα και τόσα κάναμε. Λίγο αίμα έμεινε ακόμη, ας το πάρουν και αυτό. Στο δημόσιο οι συμβασιούχοι θα μειωθούν 50% φέτος και 10% κάθε επόμενο έτος μέχρι το 2015, ενώ θα προσλαμβάνεται το 2011 ένας για κάθε 10 που αποχωρούν και για την επόμενη τετραετία ένας για κάθε 5 αποχωρήσεις. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να επιλέξουν μείωση των ωρών εργασίας τους στο μισό έως και για 5 χρόνια, εισπράττοντας όμως και το 50% του μισθού τους, ενώ μέσω ΑΣΕΠ θα συνταχθούν λίστες με το πλεονάζον προσωπικό του δημοσίου, που για 12 μήνες θα εισπράττει το 60% του βασικού μισθού και στη συνέχεια θα επιλέξει ή να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία ή να απασχοληθεί σε θέση ορισμένου χρόνου ή να εργαστεί με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή να επιλέξει το δρόμο της εθελουσίας εξόδου. Μία είναι η λύση, λουκέτο. Το ΕΦΑΠΑΚ θα μειωθεί από 10 σε 15%, ενώ η ειδική εισφορά θα επιβληθεί στις κύριες συντάξεις, στις επικουρικές, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, τους επαγγελματίες, ενώ οι αγρότες θα πληρώνουν περισσότερα στον ΟΓΑ.